στην περιφερειακή λειτουργία, έχουμε αναδείξει τις τελευταίες μέρες δύο σημαντικά ζητήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με το θέμα για το οποίο βρισκόμαστε σήμερα στο νοσοκομείο. Το ένα είναι για το νησί Θήμαινα που βρίσκεται δίπλα στους Φούρνους και το άλλο είναι για το νησί το δικό μας, την Γνούσα, όπου έχουμε μεγάλη όξυση των προβλημάτων με κορονοϊό, όπου οι άνθρωποι μεταφέρονται πάνω σε αυτοκίνητα ή χωρίς τα απαραίτητα προστατευτικά μέτρα μέσα σε πλοιάρια προκειμένου να μεταβούν στα νοσοκομεία είτε της Άμμου είτε της Χίου. Είναι αδιανόητο μετά από 2 χρόνια να μην έχουν χρησιμοποιηθεί και για τα αγροτικά ιατρία του Αϊστράτη, της Θήμαινας, των Φούρνων, των Ψαρών και των Ινισών οι γνωστές κάψουλες προκειμένου να προστατεύεται και ο ίδιος ο ασθενής αλλά και οι άνθρωποι που το συνοδεύουν και πολύ περισσότερο οι συνεπιβάτες που ταξιδεύουν μαζί με τους ασθενείς κορονοϊού. Είναι πραγματικά μεγάλη ευθύνη και της περιφερειακής και της δημοτικής αρχής του εκάστοτε νησιού, αφού ανέχονται να πραγματοποιούνται μεταφορές ασθενών χήμα μαζί με άλλους συνεπιβάτες, όπως έγινε προχτές με τη μεταφορά των ασθενών από την Εγνούσα. Στην ίδια λογική είχαμε το τραγικό γεγονός του θανάτου ενός ανθρώπου στο πλοίο που είναι αρρώδου στο νησί μας. Ένας άνθρωπος που ως εργαζόμενος ναυτεργάτης βιώνει τις τραγικές συνθήκες των πλοίων. Δεν υπάρχει ιατρική περίθαλψη και η αντιμετώπιση του ήταν πραγματικά τραγική και από την εφοπλιστική εταιρεία και από την πολιτεία. Τη στιγμή που υπήρχαν ασθενείς, τη στιγμή που οι 2 εξ αυτών μεταφέρθηκε και ο ένας πέθανε μέσα στην βάρκα, δηλαδή καθοδόν προς το νοσοκομείο του νησιού μας, και με το δεδομένο ότι υπάρχουν ακόμα 6 κλινήρεις ναυτεργάτες στο πλοίο που είναι ανοιχτά του νησιού μας, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η πραγματικότητα του να μην ελέγχεται τίποτα, να μην μπαίνουν μπροστά στις ευθύνες τους και οι περιφερειακοί άρχοντες και πολύ περισσότερο ο περιφερειακός σύμβουλος και αντιπεριφερειάρχης δημόσιας υγείας, που με αυτή την ιδιότητα, με αυτή την ευθύνη, ο κύριος Μπουρλής θα έπρεπε να έχει δημιουργήσει, να έχει βάλει μπροστά στις ευθύνες τους και την εφοπλιστική εταιρεία και τις άλλες υπηρεσίες όπως είναι το λιμεναρχείο, προκειμένου να προστατευτεί η ζωή όλων αυτών των ανθρώπων. Εμείς λοιπόν ζητάμε από τον κύριο Μουτζούρη να αναδειχθεί στο ύψος των περιστάσεων, να βάλει τις υπηρεσίες να λειτουργήσουν και να απαιτήσουν την προστασία της ανθρώπινης ζωής. Κανένας δεν περισσεύει και πολύ περισσότερο οι υποδύσκολες ηθίκες εργαζόμενοι όπως είναι οι ναυτεργάτες, και δυστυχώς θέλω να κλείσω με αυτό εδώ για το θάνατο του Φιλιππινέζου ναυτεργάτη ξύπνησαν πολύ δυσάρεστες μνήμες σε όλους τους ναυτεργάτες του νησιού μας, γιατί τους θύμισαν παρόμοια γεγονότα στα λιμάνια του εξωτερικού που και οι ίδιοι ταξιδεύουν.